είχαμε δει το 2-1-2-2 στον τελικό του κυπέλου, αλλά και στις προηγούμενες δύο αναμετρήσεις στην κανονική περίοδο των ομάδων. Θα δούμε αν επιμένει και στη συνέχεια του μάτς ο Ολυμπιακός σε αυτόν τον τρόπο άμυνας. Μπατίστ με τα δύο χέρια σε ένα φοβερό κάρφωμα ισοφαρίζει. Μια μεγάλη φάση στο ξεκίνημα του αγώνα από τον Μάικ Μπατίστ εδώ. Λίγο τη ροή του παιχνιδιού. Εδώ ο Βασίλης Πανούλης, η μεγάλη μεταγραφή του καλοκαιριού, άφησε τον Παναθηναϊκό και μετακόμισε στον Ολυμπιακό. Μεγάλη φάση τώρα από ένα άλλο επίσης καταπληκτικό δίδυμο. Το είδαμε και στο τελικό του κυπέλου. Και όντως Μπουρούση, με τον Μπουρούση να καρφώνει. Ο Ολυμπιακός περνάει το κέντρο εύκολα με τον Γκόρντον. Γκόρντον για τον Μπουρούση, το ανάποδο lay-up. 2,5 λεπτά πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Μαυροκεφαλίδης αφήνει για τον Τζαμόν Γκόρντον. Αυτός εκτελεί από την κορφή της ρακέτας. Πολύ δυνατά, μπορείτε να το παρατηρήσετε από πάνω εσείς. 4 λάθη για κάθε ομάδα. Τεόντωσης δοκιμάζει για 3. Ο Ολυμπιακός δημιουργεί σερί και δημιουργεί και διαφορά. 11-4. Εδώ το τρίποντο του Μήλος Τεόντωσης. Κάτω σου πασάρι στο Διαμαντίδη. Αυτός διεισδύει. Σου εκτός ισορροπίας από τον αρχηγό του Παναθηναϊκού. 11-6. Για τον Μπουρούση, αυτός με ταμπλό αστοχή. Ριμπάουντ του Διαμαντίδη που κατεβάζει την μπάλα. Περνάει γρήγορο το κέντρο. Δημιουργεί προϋποθέσεις ευνηδιασμού. Τρίποντο του Νίκολα Σάστοχο. Follow κάρφωμα του Φώτση. Και 11-8. Εδώ ο καλύτερος Έλληνας παίκτης στο παιχνίδι πάνω από τη Στεφάνη. Κοιτάξτε πως έρχεται ο Στρέιλερ. Μαζεύει την μπάλα και καρφώνει. Μπουρούσης με τον Μπατίστ στο χαμηλό post. Δεν πάει κανένας για βοήθεια. Νικάει τον Μπατίστ τον Μπουρούση. Καθυστερεί να του δώσει την μπάλα. Τώρα θα αλλάξουν την μπάλα. Διαμαντίδη στα 5 δευτερόλεπτα. Πάλι εκτός ισορροπίας. Πάλι εύστοχος. 13-10. Μπροστά του ο Καλάθης τώρα. Δίνει σκρίνο Μπουρούσης. Τεόντος περνάει όλη την άμυνα και πάει μέχρι το lay-up. 5-10. Σπανούλης κλείνεται. Θα δώσει τον Έρτσεκ. Αυτός την αδύνατη πλευρά θα πασάρει για τον Γκόρντον που προσποιείται. Κερδίζει χώρο και χρόνο για να εκτελέσει. Είναι εύστοχος και ανεβάζει τη διαφορά στο σύν 8 για τον Ολυμπιακό. 18-10. Διαμαντίδης, η ωραία προσποίηση στον Μπουρούση με ταμπλό. Το 18-12 από τον αρχηγό του Παναθηναϊκού. Και η πάσα στον Τεόντωση που πυροβολεί αμέσως από τα 6.75. Καλό σκριν του Μάρι τον Νίκολας που κλείνεται από τον Μπατίστο, από τον Μπουρούση σωστά στην baseline. Ο Μπουρούσης τώρα θα χάσει το Μάρι που θα καρφώσει με τα δύο χέρια. 21-17. Ένας τελικός πρωταθλήματος. Διαμαντίδης, η πάσα του πανέξυπνη χαμηλά για τον Μάριτς. Ο Παπαλουκάς πάνω στο Διαμαντίδη. Αλλαγή στο screen. Ο Μαυροκεφαλής δεν μπορεί να σταματήσει το Διαμαντίδη. Το ανάποδο λέει από το τελευταίο δεν ήταν καλό, αλλά ο Μάριτς και πάλι. Μπατίστ, καταπληκτική πάσα και φοβερό κάρφωμα του Ρωμέιν Σάτο που κινήθηκε έξοχα στην πλάτη της άμυνας. Εδώ η επιλογή του Μπατίστ, αλλά πολύ ωραία. Έδωσε καλή βοήθεια στο πικενόλο Μπατίστ και γύρισε στην άμυνα του. Σπανούλης από την κορφή της ρακέτας σημαδεύει σωστά. 25-23 ξαναβάζει μπροστά τον Ολυμπιακό. Πίσω από το σκρίν του Μαυροκεφαλίδη μένει με τον Μπατίστ μπροστά του. Δεν παίζει ένας εναντίον ενός γιατί βλέπει το mismatch που είχε ο Μαυροκεφαλίδης. Αυτή ήταν ακόμη καλύτερη επιλογή για τον Σπανούλη έτσι όπως εξελίχθηκε η φάση. 29-23. Ξανά. Και η πλαστική κίνηση, έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτή, του Λουκά Μαυροκεφαλίδη. Κοιτάξτε, ανάμεσα από δύο ωραία προσποίηση, νικάει Τέπιτς και Σάτο. Είχε και το πλεονέκτημα λόγω ύψους ο Ολυμπιακός στο συν 6 επιστροφή. Διαμαντίδης που γύρισε στο μάτς, ψάχνει την πάσα στην baseline. Ο Καλάθης με το ανάποδο lay-up θα σκοράρει για το 29-25. Αυτό είναι το ψωμοτήρι του. Η πάσα για τον Γκόρντον που έχει μπροστά τον Μπατίστ. Ο Γκόρντον κάνει λάθος, κλέβει ο Διαμαντίδης και πάει στον ευθυδιασμό. Για το lay-up, τώρα θα αφήσει για το Διαμαντίδη. Ανεβαίνει ο Μπατίστ, του δίνει το screen. Διαμαντίδης δεν θα σουτάρει για τρεις. Προτιμάει την μπάσα τώρα στον Μπατίστ. Καλάθι και φάουλ. Ξανά πιέζει. Ο Χαλπερίν θα περάσει το κέντρο για τον Ολυμπιακό. Έρτσεκ, το zone press δεν έπιασε. Τελευταίο λεπτό ο Καλάθης κατεβάζει την μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Η κίνησή του από την baseline. Η πάσα του στον Μπατίστ. Αυτός με αντίπαλο τον Παπα-Νικολάου δεν έχει πρόβλημα να ξαναβάλει μπροστά τους πράσινους. 34-32. Κοιτάξτε την εξαιρετική λόμπα του Καλάθη στον Μπατίστ. Και στη συνέχεια είχε εύκολο έργο ο Αμερικανός. Ο Τεόντωσης θα σουτάρει για τρεις και θα πάρει το φάουλ του Σάτο μαζί και το δικαίωμα για τρεις βολές.
ποιος θα επιβάλλει το ρυθμό του για να πάρει το παιχνίδι. Και άλλωστε όπως, όπως έχουμε πει πολλές φορές στο σύγχρονο μπάσκετ, στο μπάσκετ των 24 δευτερολέπτων, στο μπάσκετ υψηλού επίπεδου, όταν παίζουν δύο τέτοιες ομάδες, για παράδειγμα, όλα τα μάτς, συνήθως όλα τα μάτς, κρίνονται στο τέλος και στις λεπτομέρειες. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε για να δούμε ποια ομάδα θα έχει περισσότερη ενέργεια, μεγαλύτερη φρεσκάδα και πιο καθαρό μυαλό στις κρίσιμες φάσεις, στα τελευταία λεπτά, για να μάθουμε ποια θα πάρει και το προβάδισμα σε αυτή την φετινή κούρσα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Είναι ίσως το πιο κρίσιμο παιχνίδι το σημερινό και για τους δύο αντιπάλους. Έτσι, Βαγγέλη, ποιος θα πάρει το προβάδισμα? Δημήτρης Διαμαντίδης, αναμφίβολα ο πολυτιμότερος παίκτης στο πρώτο ημίχρονο για τον Παναθηναϊκό. Όχι μόνο γιατί κράτησε όρθια την ομάδα του όταν ήταν πολύ δύσκολο το καλάθι για τους πράσινους, αλλά κυρίως γιατί είχε πολύ σωστές δημιουργίες και από την άλλη, και από ασφαλώς πολύ σωστές πάσες, και από την άλλη πλευρά μακράν κορυφαίος ο Μίλος Τεόντοσιτς, με δεύτερο καλύτερο θα έλεγα τον Μπουρούση και τρίτο τον Γκόρντον για τον Ολυμπιακό. Τίποτα άλλο για το πρώτο μισό, διαφημίσεις, σε λίγο επιστρέφουμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και ευνηδιασμός τώρα για τους πράσινους, αλλά ο Νίκολας που δεν έχει φανεί στο σημερινό μάτς καθυστέρησε και πάλι να πασάρει την μπάλα. Τελικώς ο Παναθηναϊκός βρίσκει εύκολο ελεύθερο σου του Διαμαντίδη και, είναι, και προσπερνάει ξανά με 2-37-35. Πάμε στους δύο πάγκους για οδηγίες προπονητών, ενώ ο Έρτσεκ από τη γωνία θα ευστοχίσει και θα απαντήσει γρήγορα στον τρίπο του Παναθηναϊκού. Από εκεί και πέρα, η χρησιμοποίηση του Μάριτς, όπως πολύ σωστά είπατε, ενώ καλά τη σκοράρει, έχει να κάνει με το ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση ο Αυστραλοσέρβος. Έχασε τις βολές, το σκορ έμεινε στο 38-39, ο Παναθηναϊκός στην επίθεση. Φώτσης για τον Νίκολας, πάει προς τα μέσα. Ξανά ο Νίκολας με τον Κέσελ, θα πασάρει τώρα καταπληκτικά στο Μάριτς που θα καρφώσει ο Παναθηναϊκός στο συν 3, 41-38. Δεν μπορεί να σκοράρει, γι' αυτό ψάχνει πλέον τις καλές πάσες. Ο Ντρου Νίκολας το έκανε εδώ προς τον Άλεξ Μάριτς. Δεν βοηθάει την ομάδα του στο κομμάτι της επίθεσης. Έκανε μια σωστή πάσα νωρίτερα, τώρα έχασε την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός όμως έχει το συν 3. Έχει φέρει το παιχνίδι στα μέτρα του. Έρτσεκ. Τεόντοσιτς τον κυνηγάει ο Καλάθης που παίζει φοβερή άμυνα πάνω του. Έτσι, ο Τεόντοσιτς ξεμαρκάρεται και θα εκτελέσει. 3, 2, 1. Προλαβαίνει το ρολόι ο Νίκολας. Θα αστοχίσει επιθετικό rebound του Μάριτς και καλάθι για τον Παναθηναϊκό. 4-41 και έχει βολές με τον Μπατίστ. Ακούμε τον Νίκο Λινάρδο. Ναι, ο Ολυμπιακός δεν έχει βρει εύκολα το καλάθι γιατί δεν έχει αποδώσει καθόλου το εφηβιασμό ή το transition παιχνίδι. Συνέχεια θα παίρνουν πίκε ρόλο ο Διαμαντίδης και ο Νίκολας. Ωραία συνεργασία του Γκόρντον που είχε υπομονή, διάβασε την άμυνα. Άμυνα ζώνης με προσαρμογές για τον Παναθηναϊκό. Ενδιάμεσο σούτ από το Μαυροκεφαλίδη, είναι εύστοχος. Πηγαίνει ο Μάριτς τώρα για να τον βοηθήσει. Αυτή τη φορά με επιτυχία. Νίκολας θα του επιστρέψει την μπάλα και ο Μάριτς από κοντά. Με πάσα το κέντρο για τον Φώτση και ξαναπαίρνει την μπάλα τώρα. Τέπιτς. Θα σουτάρει από την κορφή της ρακέτας. Διάβασε καλά την άμυνα για το 52-47. Παναθηναϊκός έχει ένα συν 5 και την επίθεση τώρα. Θα μείνει λίγος χρόνος για επίθεση και στον Ολυμπιακό, λογικά αν δεν γίνει κάποιο φάουλ εδώ. Καϊμακόγλου με το ένα χέρι σκοράρει, 56-49, στο συν 7 ο Παναθηναϊκός. Και έχει μια ολόκληρη επίθεση τώρα ο Ολυμπιακός στο τέλος της περίοδου. Παπαλουκάς πάει μέχρι το χαμηλό πώς και σκοράρει. Έχει πέσει τώρα στο 31%. Ναι, έχει ξεμακάρει τα τρίποτα. Όχι αλλά... πόσο ο Παναθηναϊκός έχει καλύτερο, ένα στα 8 και μόλις 13. Αλλά ο Παναθηναϊκός πηγαίνει τις επιθέσεις του κοντά. Πού στον Κώστα Σκουλά. Ο Ντούσαν Ιβκοβιτς είναι πολύ εκνευρισμένος. Ήδη έσπασε και το ένα πινακάκι που έχει. Ο Παναθηναϊκός τώρα με τρίποντο. Μειώνει σε 4 πόντου για τον Ολυμπιακό. Το κύριο Ομπράντοβιτς. Α δούμε αυτή τη φάση. Μακρινό rebound του Σπανούλη, ευνηδιασμός για τον Ολυμπιακό. Σπανούλης περνάει όποιον βρίσκει μπροστά του, καλάθι και φάουλ. Η πρώτη του μεγάλη φάση στο μάτς και σηκώνει τον κόσμο του Ολυμπιακού από τις θέσεις. Διαμαντίδης πήρε σκρίνα από τον Μπατίστ. Στέκεται αφύλακτο στην κορφή της ρακέτας από τη γραμμή των ελευθέρων βολών. Η μπάλα αναπηδά. Χτυπάει ταμπλό και πέφτει το καλάθι του Ολυμπιακού στο συν 3. Ο Παναθηναϊκός. Εδώ έχει καθαρό μυαλό, διαβάζει την άμυνα, μένει μόνος του στη γραμμή των ελευθέρων βολών και φτωχή. Σπανούλης περνάει καταπληκτική πάσα στον Μπουρούση που κόβεται με φάουλ όμως, όπως λένε οι διαιτές, από τον Μπατίστ. Πολύ σωστό. Δεν μπορεί να κρατήσει και τη διαφορά.
Διαμαντίδης με τον Τεόντοσιτς. Διαμαντίδης πάει χαμηλά εκτός ισορροπίας για 2. 62-59. Νίκολας. Δίνει σκρίνο ο Μπατίστ. Μένει πίσω ο Σπανούλης. Το εκμεταλλεύεται ο Νίκολας και ευστοχή. Τεόντοσιτς. Αλλαγή στα σκρίνο ο Τσατσαρίς μπροστά του. Μαυροκεφαλίδη σε μισ μάτς με τον Καλάθι. Πασάρι ιδανικά στον Μπουρούση που θα καρφώσει. Εδώ καλό διάβασμα της άμυνας από τον Μαυροκεφαλίδη. Ο Μαυροκεφαλίδης, είπαμε, η πάσα που βγάζει ο Μαυροκεφαλίδης είναι πάσα. Την μπάλα για να μην του πήγε στα χέρια. Κανονικά ανανεώνεται ο χρόνος εδώ. Σωστά με το που πιάνει την μπάλα ο Μαυροκεφαλίδης, αλλά κολλάει στα 24 δευτερόλεπτα. Καλάθης. Διαμαντίδης, Καλάθης. Εδώ πιάνουν στον ύπνο την άμυνα του Ολυμπιακού. Άλλαξαν. Ο Γιάννης Νάτο έχει το λόγο. Ίδιος ακριβώς τρόπος επίθεσης για το Παναθηναϊκό. Ο Ζόλικο Μπράντοβιτς ζήτησε από τον Διαμαντίδη να πάει να πάρει τα φάουλ καθώς είναι εύστατος βολές. Διαμαντίδης με την μπάλα στα χέρια. Ο Σπανούλης είναι μπροστά του. Ποστάρει πάλι τον Παπαλουκά ο Καϊμακόγλου, αλλά δεν θα πάρει τώρα την μπάλα. Διαμαντίδης, αυτός ξεκινάει τη διείσδυση. Εκτός ισορροπίας θα αστοχήσει. Rebound του Μαυροκεφαλίδη. Η πάσα για τον Παπαλουκά. Τρέχει στη μία πλευρά ο Τεόντοσης, στην άλλη είναι ο Σπανούλης που θα πάρει τώρα διαμέσω Μπουρούση την μπάλα. Σπανούλης για τρεις. Ο Ολυμπιακός κατεβάζει τη διαφορά στους δύο. Ο Παπαλουκάς δεν βιάστηκε να πασάρει στον Τεόντοση. Τελικώς με ενδιάμεσο απέκτη τον Μπουρούση ο Σπανούλης βρίσκει στόχο από την άλλη πλευρά. Κοιτάξτε πώς και κατεβάζει τη διαφορά στους δύο. 66-68. Ο τελικός, ο πρώτος τελικός στην κόψη του ξηραφιού. Ο Μπράντοβιτς καλεί αμέσως. 66-68 χωρίς άλλα λόγια. Μπατίστα από την κορφή της ρακέτας, αστοχή. Μπουρούσης μαζεύει το rebound και δίνει στον Παπαλουκά. 2,5 λεπτά ακόμα. Ένα μεγάλο ντέρμπι, ένας μεγάλος τελικός, ένα παιχνίδι για γερές καρδιές. Θα δούμε την επίθεση του Ολυμπιακού και θα πάμε για οδηγίες προπονητών στους δύο συναδέλφους. Σπανούλης ανάμεσα από δύο. Πάει όλη τη διαδρομή μέχρι το lay-up και ισοφαρίζει. 68-68. Και αυτό είναι, όπως λέγαμε, για το ένστικτο του μεγάλου προπονητή ο Μπράντοβιτς. Το ένστικτο του μεγάλου παίκτη Σπανούλη. Καλάθι, γιατί θέλει να πέσει, να πιέσει πάνω στην περιφέρεια. Κλέψιμο του Παπαλουκά. Πολύ καλή άμυνα στην επαναφορά. Στόχησε ο Τεόντοσιτς. Μπλονζόν του Μαυροκεφαλίδη πάνω στον Καλάθι που ήταν πρώτο στην μπάλα. Και τζάμπολ, το βελάκι δείχνει κατοχή Ολυμπιακού. Μετά το άστοχο lay-up του Τεόντοσιτς, εδώ κοιτάξτε πώς κλέβει ο Παπαλουκάς. Θα πασάρει στον Τεόντοσιτς, τον σταματάει χωρίς φάουλ ο Νίκολας. Νίκολας και Καλάθης δεν θα μπορέσουν να κερδίσουν την κατοχή, αφού ο Μαυροκεφαλίδης βάζει σωστά τα χέρια του πάνω στην μπάλα. Τζάμπολ δεν υπάρχει πλέον στο σύγχρονο μπάσκετ. Το Βελάκης γραμματείας έδειξε επαναφορά Ολυμπιακού. Απλώς θέλει καλύτερη πίεση του Σαλίβκοβιτς και να πάει ο Ολυμπιακός στον πόνο των βολών. Διαμαντίδης με το Σπανούλη. Διαμαντίδη σταματάει την τρίπλα. Η πάσα στο Φώτση που δοκιμάζει για τρεις. Φώτσης είναι εύστοχος. 71-68. 1-31 ακόμη. Εδώ ο Αντώνης Φώτσης με το τρίποντο του ξαναβάζει μπροστά τον Παναθηναϊκό. Παπαλουκάς πάει χαμηλά με ταμπλό σκοράρι. 71-70. Συγκλονιστικό τρομερό, φινάλε. Τρομερό παιχνίδι, τρομερό φινάλε. Νίκολας αφήνει για τον Καλάθι. 70-71. 1-19. Πάμε σε ειδικές καταστάσεις πλέον σε αυτό τον πρώτο τελικό. Θα κρατήσει το πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός. Θα κάνει το σπάσιμο της έδρας του αιωνίου αντιπάλου του Παναθηναϊκού. Θα το ξέρουμε σε λίγο. Νίκολας για τρεις. Ούτε τώρα. Rebound όμως από τον Μπατίστ. Νέα επίθεση του Παναθηναϊκού. Καλάθης πάει στο κέντρο και αφήνει την μπάλα στον Διαμαντίδη. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Διαμαντίδης παίρνει σκρίνα το Φώτση. Αλλάζουν στο σκρίνι παίκτες του Ολυμπιακού. Διαμαντίδης πίσω από το σκρίνι του Μπατίστ. Ο Μπουρούσης μπροστά του. Διαμαντίδης περνάει. Φάουλ από τον Μπουρούση. Βολές. Παίρνει το σκρίνι από τον Μπουρούση. Οι αλλαγές. Μαυροκεφαλίδης Τεόντοσιτς για τρεις. Δεν μπορεί να ισοφαρίσει. Ο Παπαλουκάς με το ένα χέρι σπρώνει την μπάλα προς την πλευρά του Μπατίστ. Και γρήγορο φάουλ του Μαυροκεφαλίδη. Και ο Παπαλουκάς κατεβάζει την μπάλα. Παπαλουκάς. Πάει όλη τη διαδρομή με αντίπαλο τον Φώτση, δεν μπορεί να τον νικήσει. Rebound από τον Τέπιτς, η μπάλα στα χέρια του Διαμαντίδη, φάουλ του Τεόντοσιτς. Στα 16,5 δευτερόλεπτα με τον Παναθηναϊκό στο συν 4. Και έχοντας την μεγάλη λύση από το μεγάλο τρίποντο του Φώτση και στη συνέχεια τα rebound. Τα επιθετικά rebound. 75-70, Σπανούλης. Στα 10 δευτερόλεπτα το σπάσιμο της μέσης. Δεν θα τελειώσει καλά τη φάση με το lay-up. Ο Διαμαντίδης με την μπάλα στα χέρια. Καλάθης. Κρατάει την μπάλα, 3-2-1, τέλος αγώνα. Ο Παναθηναϊκός κάνει το break, είναι ο μεγάλος νικητής με 75-70 μετά από τρεις συνεχόμενες νίκες φέτος, ήττες φέτος από τον Ολυμπιακό σε τρία διαφορετικά γήπεδα. Δύο για την κανονική περίοδο
του πρωταθλήματος και στο τελικό του κυπέλου. Έρχεται στο τέταρτο συνεχόμενο μάτς απέναντι στον Ολυμπιακό, αλλά μπορεί να αποδειχθεί ότι ήταν και το πιο καθοριστικό στην σειρά των τελικών. Στο πρώτο παιχνίδι της τελικής σειράς κερδίζει 75-70 και